Όντως. Θα τη δείτε την πρεμιέρα, κύριε Πρέκα, με την Κυριακή. Είστε φαν του Dancing with the Stars. Ιδιαιτέρως όχι, αλλά αν βρεθώ στο σπίτι, ναι. Θα τη δω. Θα είστε τώρα γιατί αναζωπυρώνονται εκεί τα μαναφούκια. Έχουν αρχίσει ήδη, ναι. Ότι έχουμε ένα χειμώνα, θα έχουμε ένα χειμώνα. Εντάξει, να πω και κάτι άλλο, ότι στην αναβροχιά, καλό είναι και το χαλάζει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια να ασχοληθεί κανείς. Οπότε κάνεις την τρίχια, θέλοντας και μη τρίχια. Πάντως, όσο έτσι περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στον αέρα. Θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη με τη Λάουρα, η οποία απέτυχε από την πρώτη και όλα στιγμή να αλλάξει το χορευτή της. Θα γνωρίσουμε, θα θυμηθούμε μάλλον που όλοι έχουμε δει τον χορευτή της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ναι, είναι μερικά πράγματα που εξακολουθούν και είμαστε αμετανόητοι και είναι για λαντζή. Δηλαδή αυτό το dancing, ξέρω, στο εξωτερικό, στα Μέκη, οπουδήποτε γίνεται, έχει μια γλαμουριά, φαντάζομαι, μεγαλύτερη από την δική μας. Έχει διάφορα πράγματα, υπάρχει μια μυστικότητα, υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω, εδώ τώρα προσπαθούν, ας πούμε, από τον Αντένα, μαθαίνω, να διατηρήσουν, δηλαδή, είναι σαν να έχεις ένα κόσκινο διάτρητο εκεί πέρα και λες τώρα μη βραχεί. Δίνει κάποιος, έμαθα τώρα, έδινε κάποιος μία συνέντευξη. Ως δεδομένο ότι θα είναι στο dancing. Και επειδή τώρα το κόνσεπτ του καναλιού και το αυτό είναι ότι δεν πρέπει μέχρι την Κυριακή να διαρρεύσει ποιοι θα είναι αυτό για να... Ποιο suspense τώρα, έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Αλλάξανε την ερώτηση και είπανε... Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι μια μαϊμουδιά. Είναι μια μαϊμουδιά τώρα αυτό το πράγμα. Κρατήστε κάποια σχόλια για μετά το βίντεο. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Dancing with the Stars έχει ξεκινήσει. Κάποιοι διαγωνιζόμενοι έχουν μπει στο πετσί του ρόλου, ενώ κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν τα μαναφούκια. Η Λάουρα Νάργη, στο κορίτσι που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από την εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη, έβαλε σκοπό να χορέψει, αλλά με τους δικούς της όρους. Η Λάουρα ζήτησε από την παραγωγή του σόου να τις αλλάξουν χορευτή, αφού ο Τάσος Νικολόπουλος, με τον οποίο έκαναν πρόβες μέχρι και σήμερα, δεν τηρεί τις προδιαγραφές του παρτενέρ των ονείρων της. Η Λάουρα Νάργες είναι επαγγελματίας χορεύτρια. Άλλωστε, έχει λάβει μέρος και στο σόου χορού που παρουσίαζε το Μέγκα με τίτλο «Show You Think You Can Dance». Το ταλέντο της στο χορό εξαιρετικό, ωστόσο οι απαιτήσεις με το καλημέρα σας δεν φαίνεται να ευχαριστούν ιδιαίτερα την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, η αντικατάσταση του χορευτή της εισακούστηκε και έτσι η Λάουρα θα συνεργαστεί με τον Γιάννη Τσερκίνη. Στα παρασκήνια του σοου, ωστόσο, δεν θα μας συντροφεύει κάποια γυναικεία παρουσία όπως τις προηγούμενες σεζόν, αλλά ο Αργύρης Αγγέλου. Ο νικητής του δεύτερου Dancing θα βρίσκεται στα παρασκήνια παρέα με τους επίδοξους χορευτές, μεταφέροντας την αγωνία των χορευτών, αλλά σχολιάζοντας και τους βαθμούς της Κριτικής Επιτροπής. Άλλος ένας επαγγελματίας χορευτής έκπληξη φαίνεται πως διδάσκει την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Ο Παύλος Μανογιαννάκης είναι ο χορευτής που με το ζεϊμπέκικό του μας έκανε υπερήφανος στη Eurovision του 2011, όταν την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Λούκας Γιώρκας με το τραγούδι «Watch My Dance». Ο Παύλος Μανογιαννάκης ήταν επίσης άλλος ένας συμμετέχοντας του Show You Think You Can Dance. Τότε προσπαθούσε να κερδίσει την πρώτη θέση του σόου χορού, αλλά και ίσως την αναγνωρισιμότητα που προσφέρει η μικρή οθόνη. Έχοντας μεγάλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να διαπρέψει και φέτος τον δούμε να καθοδηγεί χορευτικά την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
Τα πρώτα πηγαδάκια δεν έχουν αργήσει να δένουν, αφού σύμφωνα με φήμες τα παιδιά του ομίλου Αντένα είναι πιο ευνοημένα σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν ανήκουν στον όμιλο. Έτσι λοιπόν, Λάουρα Νάργες, Κέλλη Κελεκίδου, Σπύρο Σούλης, αλλά και Έλενα Παπαβασιλείου φαίνεται πως έχουν από κοντά τους ηθήνοντες του σοου και έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα. Κάτι που γεμίζει ερωτηματικά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για το πώς θα προχωρήσει η σεζόν, αν από τώρα που είναι μόνο η αρχή γίνονται άτυπες συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, οι πρόβες συνεχίζονται κανονικά και μαζί τους και οι γκρίνιες. Κάνει μοναξιά μάτια σου, μάτια μου γλυκά. Ο Ηλίας Βρετός μοιράζεται με την Τωρέτα Παπαδημητρίου στο Twitter τον πόνο που τραβάει στις πρόβες. Μελανιές, γρατζουνιές, πληγές, πιασίματα, τραυματισμοί και άπειρος υδρότας, ο απολογισμός της εβδομάδας μου. Αλλά γουστάρω τρελά, μαζόχας. Αλήθεια, γιατί? Χαχαχα, αν σε δω αύριο από κοντά και θα σου πω και θα σου δείξω, συμπάσχεις? Εντελώς, ήμουν σίγουρος. Και είναι μόνο η αρχή. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Εσύ πας στο dancing και μπορείς να απαιτήσεις να αλλάξεις χορευτή? Δηλαδή, ο χορευτής δεν έχει και αυτός υπογράψει κάποιο συμβόλαιο? Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει χημεία. Και αν είναι θέλει. Είναι κάτι σαν τη ύψος, γιατί φαντάζομαι πως δεν τα έχουν, δεν τους έχουν ταιριάξει τυχαία. Κοίτα, η Λάουρα τώρα, επειδή έχει και μια εμπειρία ως χορεύτρια, μπορεί να ξέρει αν μπορεί να ταιριάξει κινησιολογικά η χημεία στους με το χορευτή. Τώρα όμως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Μπορεί να τρώει κρεμμύδι συνέχεια. Ναι. Υπάρχει και νέα απέτηση από άλλη τώρα κυρία να αλλάξει χορευτή. Αλλά καλά, μετά από 10 μέρες πρόβες. Κάτσε μισό λεπτό. Ο κύριος Διονύσης Βάλμης είναι ο νέος χορευτής της Μαριάντας και έχουμε Τετάρτη σήμερα. Μα δεν ξέρω τώρα, άμα το πάρουν όλες οι κοπέλες. Δεν ξέρω τώρα, όλα αυτά είναι και λιγάκι μέσα σε αυτό το πλαίσιο του σουσουδισμού να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι που. Βέβαια και είναι original. Mm. Είναι λιγάκι να δημιουργήσουμε μια ίντρικα, μια αδειμονία, ένα αυτό, μήπως και το δύο κόσμος δηλαδή. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν του αρέσει τόσο πολύ η ίντρικα. Να βλέπει αυτό, δηλαδή εντάξει, τώρα τη Λάουρα είναι... ή τη Μαριάντα Πιερίδη να αλλάζει, ας πούμε, παρτενέρ έτσι. Είναι, νομίζετε ότι τον ενδιαφέρει τον κόσμο? Τι έπαθε ο Κρομίδας? Και τραυματίστηκε. Να έχεις άποψη γι' αυτό, για το τι βασανιστήρια μπορεί να υποθέσω, περνά. Μελανιές θα έχει σίγουρα. Έχει μελανιές, έχει πάγο στο γόνατο και ένα σκουπό ξύλο στην πλάτη. Α, το σκουπό ξύλο στην πλάτη είναι για να πάρει σωστό frame. Ναι, γιατί χορεύουν και για τάγκο. Το τάγκο θέλει σωστό frame. Α, και κάνεις τέτοια, σου βάζουν σκουπό. Έχει διάφορα, ναι. Στους άνδρες ειδικά, ναι, άμα έχει θέμα, ναι, ίσως. Είναι και ο λίντερ, είναι και ο οδηγός, Πέκα μου. Και έχει και μια πολύ καλή, μια πολύ σκληρή χορεύτρια, έτσι την αναπολύσεις. Μπορεί να φύγει καμιά φορά. Έτσι, μερικοί παίρνουν το σκουπόξυλο και από την πλάτη το καβαλάνε. Στην περίπτωση όμως του συγκεκριμένου, ευτυχώς δεν δημιουργείται θέμα. Είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δήμητρα, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Λέω ότι και αν απολύσουν, ξέρουμε ότι είχε και δύσκολους παρτενέρ στο παρελθόν, αλλά ξέρει να του εκπαιδεύει σωστά. Είναι τα βασανιστήρια που περνάγατε στι πρόβε όλε, τα ξέρει καλύτερα. Εμένα ο Ηλία μου έδινε τα χέρια, κυρία Πρέκα. Το στόμα έπρεπε να σου δανε. Τα χέρια δεν τα κάνει. Εδώ στη σάμπα. Για κουνέδε, ναι, κουνιούνται μόνο οι γοφοί. Βοήθησε όμως, αν είναι καλός παρτενέρ. Βοήθησε. Τι να πάνε όμως, ρε παιδάκι μου, και τώρα να σου πω κάτι και να τα τραβάς όλα αυτά, για ποιο λόγο να τα τραβάς? Είναι παιχνίδι, είναι παιχνίδι. Κοίτα, για αυτό που είναι μέσα στο παιχνίδι, καλώς την αγαπημένη. Γι' αυτό που είναι μέσα στο παιχνίδι, πραγματικά περνάει πάρα πολύ ωραία. Είναι χολητικό, είναι δημιουργικό. Εντάξει, είναι το ωραίο. Ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει ορειβασία κάθε Σαββατοκύριακο. Ο άλλος πάει και χτυπιέται εκεί στα σκι. Τι σημασία έχει τώρα? Αυτό, άμα το δεις στη διάσταση που έχει, ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι και μια ωραία απασχόληση κτλ., μια χαρά είναι, νομίζω, και για αυτόν που συμμετέχει. Θέλετε να δούμε και άλλες τηλεοπτικές εξελίξεις, διότι έχουμε και άλλα πρόσωπα και άλλες εκπομπές που παίρνουν το πράσινο φως.